Χθες επικυρώσαμε τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής. Σήμερα όμως είναι η τελική συνεδρίαση, στην οποία θα ληφθούν, ελπίζουμε, και οι τελικές αποφάσεις. Ναι. Οπότε θα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αγαπητή κυρία Σάβα, Ναι, αλλά σήμερα είστε το εσείς στην μεσημέρι, σε πολύ Επιλογής. λίγο, στις Είστε 2 η εσείς ώρα. στην Επιτροπή Επιλογής. Θα συμμετέχετε στις Έχω 2. χάσει το ερώτημά σας. Θα συμμετέχετε, λέω, στις 2 το μεσημέρι σε αυτή την Ναι, Επιτροπή βεβαίως. Είναι Επιλογής. ο, Αυτό ο, ο Γιώργος Λουκαΐδης, ο Στέφανος ο Στεφάνου και εγώ. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Παντελίδη, είστε. Είναι 2, νομίζω, από Όχι, τον κυρία Δίκο. Σαβά. Είμαι πρωτάκι ακόμα. Προηγούνται Ναι. παλαιότεροι συνάδελφοι. Την επόμενη πενταετία, τότε, κύριε Παντελίδη. Τώρα, κύριε Δαμιανού, είναι τώρα αυτή η διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι, κάποια θέματα έχουν τροχοδρομηθεί που έχει να κάνει, για παράδειγμα, με τον αριθμό των μελών των επιτροπών. Θα είναι όμοια με το 2016-2011, ούτως ώστε να μην υπάρχει και ισοψηφία σε αποφάσεις των επιτροπών, ή αλλάζει ο αριθμός των μελών? Επειδή είχατε και ψέστα τα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων, αν μπορώ πολύ σύντομα να πω τι ήδη αποφασίσαμε και τι Ναι, εκκρεμεί αυτό λέω. για να αποφασιστεί. Με εισήγηση δική μας, πρέπει να πω, που έγινε αποδεκτή από όλους και χαιρόμαστε γι' αυτό, συμφωνήθηκε ο αριθμός 11 για τη συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, με εξαίρεση την Επιτροπή Οικονομικών, η οποία απαιτεί και διευρυμένη κοινοβουλευτική παρουσία. Και ο αριθμός 11 είναι σημαντικός, διότι αφενός διασφαλίζει ότι δεν θα προκύπτουν θέματα ισοψηφιών, αλλά πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά με την κατανομή που θα γίνει σε βουλευτές και σε κόμματα, παρέχει τη δυνατότητα σχεδόν στο σύνολο των κομμάτων να συμμετέχουν σε όλες τις επιτροπές. Δηλαδή, με ένα υπολογισμό που κάναμε, ακόμα και τα μικρότερα σε αριθμό κόμματα στη Βουλή θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής τουλάχιστον σε 12 από τις 16 κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτό διευρύνει και τη δυνατότητα συμμετοχής, αλλά διασφαλίζει και την αντιπροσωπευτικότητα με βάση και το εκλογικό αποτέλεσμα. Και την ίδια ώρα είχαμε εισηγηθεί ο μέγιστος αριθμός επιτροπών στις οποίες να μπορεί να συμμετέχει ένας βουλευτής να είναι οι 4. Σας λέω από την εμπειρία μου στα 10 χρόνια που είμαι στο Κοινοβούλιο, μακάρι οι βουλευτές να ανταποκρίνονται στη συμμετοχή τους σε 4 επιτροπές. Αμφισβητώ ότι μπορούν ισοδύναμα να διεκπεραιώνουν καθήκοντα σε 4, αλλά αν αυτή είναι η ανάγκη, κιόλας, η επιθυμία... Εξαρτάται κιόλας, κύριε Δαμιανού, αν οι 3 από τις 4 είναι την ίδια ώρα και μέρα, νομίζω είναι και λίγο αδύνατο. Θα πρέπει εσείς να γίνει τα και... ξέρετε. Θα πρέπει να είναι και, να είναι και εφικτό να παρίστανται σε διαφορετικές επιτροπές. Μια διευκρίνηση για την Επιτροπή Οικονομικών. Πόσα είναι τα μέλη της, ή δεν έχετε αποφασίσει ακόμη? Δεν είμαι βέβαιος αν αποφασίστηκε, αλλά έχει γίνει αποδεκτό ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μεγαλύτερος αριθμός για ευνόητους λόγους συμμετοχής ή ναι. δυνατό του συνόλου των κομμάτων. Μόνος αριθμός, αντιλαμβάνομαι. Ή θα Ασφαλώς. Είναι 13 ή 15 κλπ. Ωραία. Ναι. Τώρα, το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι ο μοιρασμός, ο διαμοιρασμός, αν θέλετε, των προεδριών των επιτροπών. Κύριε Παντελίδη, εσείς ως δίκο έχετε κάποιες επιτροπές που θέλετε να διατηρήσετε? Θεωρείτε ότι είναι, αν θέλετε, δικές σας, επειδή ήταν την προηγούμενη πενταετία ή και πενταετίες? Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές? Πόσες αναλογούν καταρχάς εσάς, 4 ή 3? Καταρχάς, κυρία Σάβα, επειδή ο στόχος είναι η συνένεση, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω όρους περί κόκκινων γραμμών ή άλλα τέτοια, κυρίως μια ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχει το ζήτημα του αριθμού των προεδριών που θα έχουν τα κόμματα, και από εκεί και πέρα υπάρχει και το ποιες θα είναι αυτές οι προεδρίες για κάθε κόμμα. Προφανώς, εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα διεκδικούμε τις προεδρίες που είχαμε και την προηγούμενη φορά, δηλαδή την Προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, της Επιτροπής Μεταφορών και της Επιτροπής Ελέγχου. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν τις επόμενες ώρες. Αυτό που έχει σημασία και προέχει για μας μέσα σε κλίμα συνένεσης, να εφαρμοστεί ο κανονισμός και η αναλογία, η οποία ορίζει για τα 3 μεγάλα κόμματα που έχουν τη δυνατότητα για προεδρίες, και από εκεί και πέρα, αφού δοθούν οι προεδρίες σε αυτά τα 3 κόμματα, είναι ζήτημα των κομμάτων αν θα κάνουν πολιτικού χαρακτήρα κινήσεις και πρωτοβουλίες για να, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν. Εσείς σε ποιο κόμμα θα δίνατε μια προεδρία που δικαιούται το δίκο, ακριβώς επειδή θεωρείται κοινοβουλευτική ομάδα? Εάν το έχουμε πει, έχει ήδη ξανασυμβεί και το έχουμε πει και σήμερα, ότι αν καταλήξουμε στον αριθμό 4 που είναι οι προεδρίες που δικαιούνται το Δημοκρατικό Κόμμα, δεν έχουμε ένσταση να δοθεί ως πολιτική κίνηση πάντα
μια προεδρία δική μας στην ΕΔΕΚ και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη λεχθεί. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Δαμιανό, που θεωρείτε ότι πρέπει να πάρουν κάποιες προεδρίες επιτροπό, όμοια με τις αποφάσεις του 2016, που και εκεί είχαμε μικρότερα κόμματα, κάποια είχαν περιοριστεί και ήταν ικανοποιημένα με το να είναι αναπληρωτές πρόεδροι. Δεν ξέρω αν θα αποφασιστεί κάτι τώρα τέτοιο, ανάλογο. Να πω κάτι για το ειδικό ερώτημα και μετά να διευρύνω λίγο την απάντηση. Ναι. Εμείς έχουμε πει και χθες και δημόσια, αλλά και στην Επιτροπή Επιλογής, ότι θα ήμασταν έτοιμοι να εκχωρήσουμε, να παραχωρήσουμε μια προεδρία συγκεκριμένα αυτή της περιβάλλοντος στο κίνημα οικολόγων. Και νομίζω ότι μπορεί να γίνει κατανοητό. Είναι κόμμα αντιπολίτευσης με ειδικό ενδιαφέρον στα ζητήματα αυτά. Όμως, να εξηγήσω κάτι γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί και εδώ προσπαθεί να χτιστεί μια εικόνα απαξίωσης της διαδικασίας. Καλά ή κακά το Σύνταγμα και οι ερμηνείες που δίνονται λένε ότι κοινοβουλευτική ομάδα είναι εκείνη που συγκεντρώνει το 12% του εκλογικού αποτελέσματος, το οποίο μεταφράζεται σε 7 βουλευτές. Εκ των πραγμάτων και ελέω λαού τούτη την ώρα, 3 κόμματα συγκεντρώνουν αυτή την ιδιότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ και το ΔΙΚΟ. Επειδή αυτή είναι η πρόνοια και στο Σύνταγμα και η ερμηνεία που δόθηκε, η δυνατότητα ευρύτερης συνένεσης για να πάρουν προεδρίες άλλα μικρότερα κόμματα πρέπει να προελθεί μέσα από την βούληση, η θέληση κομμάτων που έχουμε τις προεδρίες, να δώσουμε κάποιες από αυτές. Αυτό γινόταν κατά κόρο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, έχουν ακουστεί διάφορα και διαφορετικά πράγματα από μικρότερα κόμματα στην χθεσινή συνεδρίαση. Θα αναμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Εμείς εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να λειτουργήσουμε συνενετικά. Εμείς έχουμε θέσει μια κόκκινη γραμμή και είναι κατακόκκινη, που είναι η άρνησή μας σε καμία περίπτωση προεδρία προερχόμενη από το ΑΚΕΛ να εκχωρηθεί στο ΕΛΑΜ για λόγους πολύ καλά γνωστούς. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκεί προς συζήτηση και πάμε με ανοιχτό πνεύμα για να ακούσουμε, να προτείνουμε, να ακούσουμε αντιπροτάσεις για να βρεθεί η μέγιστη δυνατή συνένεση, γιατί προαπαιτείται αυτή η συνένεση για να μπορέσει να λειτουργήσει και το Κοινοβούλιο σε σχέση με την κατανομή προεδριών. Θεωρείτε όμως ότι υπάρχουν επιτροπές που είναι καλό, για παράδειγμα, να τις έχει η αντιπολίτευση, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης κλπ. Όπως η Επιτροπή Ελέγχου, θυμάστε για χρόνια, ήταν στο Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος στο μεταξύ είχε αλλάξει και η Προεδρία και ήταν του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έτσι, την προηγούμενη φορά πήγε στο ΔΥΚΟ. Υπάρχει περίπτωση να διεκδικηθεί από το ΑΚΕΛ, είναι κάποια άλλη Προεδρία που τώρα θεωρείται ότι πρέπει να την πάρει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης ή οικονομικών. Δεν ήταν έτσι ένθερμο το ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια για αυτήν την επιτροπή. Θα μπείτε και εσείς, Φίνα, στη διεκδίκηση, γιατί είναι η πιο σημαντική, αντιλαμβάνομαι τώρα, οικονομικών. Ήταν πολύ ένθερμη η συμμετοχή μας στην Επιτροπή Οικονομικών και πολύ παραγωγική με τον Στεφάνο, τον Καυκαλιά και τον Ομιλούντα. Όμως, έχετε δίκαιο στην άποψη που λέει, την οποία απηχεί το ερώτημά σας, ότι σε μια μονοκομματική κυβέρνηση και σε ένα κοινοβούλιο που έχει απόλυτη διάκριση εξουσιών, σίγουρα επιτροπές όπως η Οικονομικών και η Ελέγχου πρέπει να βρίσκονται ως προς την Προεδρία στα χέρια της αντιπολίτευσης για να ασκείται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Όμως, εμείς πηγαίνουμε με ανοιχτό πνεύμα στην όλη διαδικασία. Προφανώς έχουμε προτεραιοποιήσει κάποιες επιτροπές για να απαντήσω και πιο συγκεκριμένα στο ερώτημά σας, που απηχεί αυτή τη λογική. Και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε μια συζήτηση, πάντα έχοντας κατά νου τις δικές μας προτεραιότητες. Ναι, είναι και πέραν από τις προεδρίες που ανήκουσαν ακόμα και ποιοι θα είναι ικανοί, κύριε Δαμιανού, να προεδρεύουν των επιτροπών. Βλέπουμε, για κάποιο λόγο θεωρείται ότι ένας νέος ερχόμενος βουλευτής, καλή ώρα ο κύριος Παντελίδης, θεωρείται ότι δεν μπορεί να λάβει επιτροπή. Παραδοσιακά αντιλαμβάνομαι συμβαίνει αυτό, όχι επειδή δεν έχει και τις δυνατότητες, ικανότητες ένας βουλευτής. Όμως, πώς το βλέπετε, για παράδειγμα, επειδή είστε και οι δύο εδώ, να θίξω ένα θέμα το οποίο συζητείτε, έχει να κάνει με την Επιτροπή Ελέγχου. Επειδή την Προεδρία είχε για 5 χρόνια ο κύριος Κουλίας και αναπληρώτρια πρόεδρος ήταν η κυρία Χαραλαμπίδου, κύριε Δαμιανού, που θεωρεί ότι της αξίζει αυτή η Προεδρία, διότι ήρθε και πρώτη σε ψήφους. Νομίζω ότι αυτά δεν τα μετράτε στο ΑΚΕΛ, αλλά σε κάθε περίπτωση. Για να ασκείται ο σωστός κοινοβουλευτικός έλεγχος, χωρίς επίσης να υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος ή οτιδήποτε άλλο μπορεί και να προκύψει και όχι, κύριε Παντελίδη. Δεν έχει σημασία λοιπόν και ποιους προκρίνει ένα κόμμα για να είναι πρόεδροι κάποιων επιτροπών. Ασφαλώς και έχει σημασία, κυρία Σάβα. Πρώτα ο κ. Παντελίδη.
Ναι, κύριε Παντελίδη, ναι. Ναι, ασφαλώς λέω έχει και σημασία, έχουν σημασία και τα πρόσωπα, όμως κακά τα ψέματα αυτό που έχει ως την ίδια σημασία τουλάχιστον, μπορεί και μεγαλύτερη, είναι και τα πολιτικά κόμματα. Εμείς προσερχόμαστε στην συνεδρία ενός δημοκρατικού κόμμα στην Επιτροπή Επιλογής και είμαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις, όμως επαναλαμβάνω ότι εάν το Δημοκρατικό Κόμμα έχει μια επιτροπή την οποία του ζητείτε να την παραχωρήσει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα την παραχωρήσει χωρίς να εξασφαλίσει την ίδια ώρα μια εξίσου σημαντική επιτροπή. Ναι. Επομένως, με ανοιχτό μυαλό, με επικοδομητική διάθεση, θα συζητηθούν αυτά τα ζητήματα εντός της επιτροπής. Να μου επιτρέψετε μόνο μια διευκρίνηση, και το λέω σε σχέση και με το Δημοκρατικό Κόμμα. Υπάρχουν 16 κύριες επιτροπές. Στο Δημοκρατικό Κόμμα αντιστοιχούν από 2 θέσεις, άρα οι 8 βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, εξαιρείται ασφαλώς ο Πρόεδρος, θα μετέχουμε σε 4 επιτροπές. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας βουλευτής δεν μπορεί να παρακολουθήσει οποιαδήποτε συνεδρία, οποιασδήποτε επιτροπής. Απλώς δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Το λέω αυτό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι μπορεί να έχει απαιτήσεις από το σύνολο των βουλευτών σε σχέση με την παρακολούθηση. Επειδή χαμογελάει και ο κύριος Σταμιανού, να το κάνουμε, κύριε Παντελίδη, να συμμετέχετε και στις 4 και να πηγαίνετε και στις άλλες, να δούμε αν προλαβαίνετε. Δεν είπα ότι υπάρχει το δικαίωμα, το λέω αυτό και σε σχέση με τα μικρότερα κόμματα, σε σχέση και με το πώς θα γίνει τελικά η κατανομή, ότι δεν απαγορεύει σε κάποιον βουλευτή κάποιος να παρακολουθήσει τη συνεδρία. Δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου ασφαλώς αν δεν είναι μέλος της. Αλλά η διαφάνεια και η λειτουργία του σώματος επίσης εξυπηρετούνται και με τον τρόπο που ισχύει σήμερα. Ναι. Και για τα πρόσωπα, θεωρούνται δεδομένοι ότι όσοι είχαν προεδρία, κύριε Παντελίδη, την προηγούμενη πενταετία θα την έχουν και τώρα? Για παράδειγμα, ο κύριος Κουλίας μπορεί να γίνει, επειδή είχε την προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, μπορεί να είναι ξανά πρόεδρος? Νομίζω είναι απολύτως φυσιολογικό τον πρώτο λόγο να τον έχουν οι συνάδελφοι που είχαν αυτές τις θέσεις, κυρία Ζάβα. Και το λέω και ως νεοεισερχόμενος βουλευτής, οφείλω να έχω και σεβασμό και εκτίμηση για την προϋπηρεσία και τα χρόνια που έχουν στην πλάτη τους οι συνάδελφοι. Επομένως, ας πούμε ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, ο πρώτος λόγος είναι ασφαλώς σε αυτά τα πρόσωπα. Κύριε Ταμιανού, εσείς τι λέτε? Τώρα ανοίχτηκαν πολλά ζητήματα. Να επιβεβαιώσω αυτό που έχει πει ο Χρήστης αναφορικά με την δυνατότητα, το δικαίωμα των βουλευτών να παρευρίσκονται, να παίρνουν το λόγο, να τοποθετούνται σε οποιαδήποτε επιτροπή. Αυτό το καθορίζει και το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Χωρίς δικαίωμα ψήφου στις επιτροπές που δεν είναι μέλη. Όμως το πιο σημαντικό είναι εκεί και όπου είμαστε μέλη να είμαστε παραγωγικοί, δημιουργικοί, πάντα με σεβασμό προς τους προσκεκλημένους, ακόμα και αν αυτά που λένε δεν μας ικανοποιούν, γιατί έχουμε και τέτοια κρούσματα. Και πάντοτε οι προσκεκλημένοι με σεβασμό προς τους βουλευτές, ιδιαίτερα εκεί που κατάμοτρα μας κοροϊδέψαν σε μερικές περιπτώσεις ορισμένοι, ιδιαίτερα προερχόμενοι από υπουργεία και υπηρεσίες, την ώρα που γνώριζαν ότι ξέραμε την αλήθεια. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προκλητικό, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε στο κοινοβούλιο αν θέλουμε να γίνουμε πραγματικά κοινοβούλιο, να εφαρμόζουμε και τον κανονισμό που λέει ότι εκεί που λένε κάποιοι ψέματα κατάμοτρα στους βουλευτές, πρέπει να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Τώρα, κλείνει η παρένθεση, επανέρχομαι. Απλά να ανοίξω μια. Ο ίδιος κανονισμός λέει και όταν δεν πηγαίνουν οι βουλευτές στις επιτροπές, να γίνεται και αποκοπή από το μισθό τους. Ξέρετε, πολλές εκπτώσεις που έχουμε κάνει κατά διαστήματα, όχι κατά ανάγκη εμείς που μιλάμε σήμερα, γιατί και ο Χρήστης θα δική του αν τον περιλάβανα σε αυτή τη συζήτηση, αλλά διαχρονικά. Όποτε κάναμε εκπτώσεις σε διαδικασίες, επιστρέφουν και μας βρίσκουν αυτές οι εκπτώσεις. Όμως, στο ερώτημα που έχετε θέσει. Ασφαλώς είναι σημαντικό στις προεδρίες να βρεθούν άνθρωποι που έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι συνάδελφοι δεν έχουν ικανότητες, αλλά θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε, ότι χρειάζεται μια στοιχειώδης εμπειρία των διαδικασιών του Κοινοβουλίου. Όμως από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, εμείς σήμερα, χωρίς να προδικάζουμε, χωρίς να προαποκλείουμε, θα πούμε σε αυτή τη συζήτηση. Προφανώς έγιναν κάποιες συζητήσεις και με άλλα κόμματα για να δούμε πού υπάρχει δυνατότητα συζητήσεων για κάποιες επιτροπές. Θα διαφανεί ποια είναι η τελική πρόθεση των κομμάτων σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Εσείς, κύριε Δαμιάνου, δεν ενδιαφέρεστε για προεδρία κάποιας επιτροπής, της νομικών, ή επειδή παραδοσιακά ανήκει στο Δημοκρατικό Συναγερμό, δεν μπορείτε να την διεκδικήσετε?
Είναι η πεποίθηση μου ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΑΓΕΛ, έστω και αν έχουν άποψη για κάποια πράγματα, πρέπει να την υποτάσσουν στην ευρύτερη απόφαση που θα πάρουμε για τις προεδρίες. Επομένως, θα δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι δεδομένη η συμμετοχή μου στην Επιτροπή Νομικών. Καθηγόντος είμαι και επικεφαλής του Γραφείου Νομικών του ΑΓΕΛ. Έχω 10 χρόνια παρουσίας εκεί, αλλά δεν είναι αυτή η προτεραιότητα μας. Προτεραιότητα είναι η συνένεση. Και βεβαίως προτεραιότητα είναι η αποτελεσματικότερη συμμετοχή της δικής μας κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπάρχουν και άλλες επιτροπές πολύ σημαντικές που έχουν να κάνουν με την κοινωνική δράση, με τομείς πολύ σημαντικούς, είναι η παιδεία, είναι η υγεία. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι μπροστά μας και θα δούμε πώς εξελιχθούν ναι. τα είναι πράγματα. Είναι και εσωτερικών που είναι το προπήγιο. Δεν την έχω αναφέρει, ναι. διότι αν όσοι έχουν τα πράγματα σήμερα δεν διαφοροποιηθεί κάτι, η εσωτερικών βρίσκεται ήδη στο ΑΓΕΛ. Ναι. Η οποία είναι εσωτερικό να αλλάζει σχεδόν εξ ολοκλήρου, άρα η μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης ξανά μανά να πληροφορηθούν όλοι τι έγινε, τι δεν έγινε. Είναι από τα στοιχήματα που έχει η δημοκρατία. Όταν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, βεβαίως οι θέσεις είναι εκεί των κομμάτων. Σίγουρα οι δικές μας είναι κατατεθειμένες. Όποιοι και αν αναλάβουν, θα συνεχίσουν πάνω σε μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, που είναι να γίνει η μεταρρύθμιση με έναν τρόπο ορθολογικό. Ναι. Λοιπόν, κύριε Παντελίδη, ένα τελευταίο σχόλιο, αν θέλετε, γι' αυτό με την μεταρρύθμιση, διότι τα είπαν στο Προεδρικό, ένας-ένας πήγαν οι πολιτικοί αρχηγοί και για την κυβέρνηση, έτσι, ευρείας αποδοχής, αλλά κυρίως για όλα όσα θα έρθουν guest ή είναι στην Βουλή και, ή θα έρθουν σε υπομορφή νομοσχεδίου για να μπορούν να αντληθούν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι γεγονός ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ως Βουλή των Αντιπροσώπων πάντα. Αν δεν κάνω λάθος, 20 συνολικά νομοσχέδια θα τεθούν προς ψήφιση πριν από το τέλος αυτού του χρόνου. Συν άλλα τόσα περίπου το επόμενο χρονικό διάστημα. Η Κυπριακή Δημοκρατία χρειάζεται τον εξυγχρονισμό της. Προφανώς χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Προφανώς χρειάζεται να δοθεί δυνατότητα απορρόφησης όλων αυτών των χρημάτων. Ελπίζω ότι θα τα βρούμε και στον τρόπο και στο περιεχόμενο ναι. όλων αυτών των νομοσχεδίων. Να δούμε από τώρα, κύριε Παντελίδη. Βρέστανε, αν χρειάζονται κάποια έγγραφα να σταλούν στο Γενικό Ελεγκτή για αυτό το θέμα, από τώρα, πριν προλάβει κάποια άλλη επιτροπή να διερευνήσει, για να μην έχουμε το θέμα με τους προϋπολογισμούς. Δεν εξαρτάται από εμάς, όπως και τότε και τώρα εξαρτάται από την κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλά.